Φιλοξενούμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή Άντι Μπαρτζίλη. Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ορίσατε στον Active. Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι σε όλους και στους ακροατές. Γιώργο Σαβινίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και από μένα. Είναι το πολιτιστικό μας ένθετο. Το καθιερωμένο. Και ναι. Έχουμε αποκαλύψει σήμερα. Έχουμε τη χαρά να έχουμε δίπλα μας τον κύριο Μπαρτζίλη, ο οποίος θα μας πει για το φετινό φεστιβάλ. Νομίζω είναι 10 παραγωγές. Δέκα συνολικά παραγωγές, από τις οποίες οι δύο είναι ανοιχτές στο κοινό, δηλαδή χωρίς εισιτήριο. Να μας τις πείτε λίγο έτσι γραμματικά. Βεβαίως, να τις πούμε κατά ομάδες. Δηλαδή στο θέατρο έχουμε δύο παραγωγές. Η μία παραγωγή είναι από την Ελλάδα. Είναι η κωμωδία «Έξυπνα μικρά ψέματα» του Τζο Ντι Πιέτρο, σε σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη, με πρωταγωνιστές την Κάτια Δανδουλάκη και τον Γιώργο Παρτσαλάκη. Και μία κυπριακή παραγωγή που είναι «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Κουγκορτόνη, σε σκηνοθεσία Άδωνη Φλωρίδη, με πρωταγωνιστές τον Ανδρέα τον Βασιλείου, τον Ανδρέα τον Μακρύν, Ηλίαν Ανδρέου, Πολυξένη Σάβα και αρκετούς άλλους καλούς Κύπριους ηθοποιούς. Στο χορό έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε το συγκρότημα χορού της Μάρθα Γκράχαμ από την Νέα Νιόρκη. Μιλούμε για ένα μυθικό, συγκρότημα χορού, και τύχη αγαθή μπορέσαμε να συνδυάσουμε την παρουσία τους σε φεστιβάλ στο Παρίσι και να διαπραγματευτούμε με όρους που μπορεί να αντέξει η οικονομική μας, τέλος πάντων το οικονομικό μας εκτόπισμα, να αντέξουμε τη φιλοξενία ενός τέτοιου συγκροτήματος. Χρειάζεται και λίγο η τύχη όπως είναι τα πράγματα, θα τα συζητήσουμε ναι, μετά αυτά. Ναι. Λοιπόν, στη μουσική επίσης έχουμε πολύ σημαντική παρουσία που είναι η Royal Concert και Ορχήστρα του Άμστερνταμ, μία από τις κορυφαίες συμφωνικές ορχήστρες παγκοσμίως. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και η πρώτη φορά που φιλοξενείται συμφωνική ορχήστρα με τόσο μεγάλο αριθμό μελών. Μιλάμε για 130 άτομα, και θα είναι ένα πρόγραμμα με έργα των Βάγνερ και του Μάλερ. Υποθέτω χρειάζεται και τύχη και γι' αυτό. Αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα μιας μακράς διαπραγμάτευσης περίπου 2 χρόνων, γιατί η Royal Concert και Bau Orchestra αποφάσισε να επισκεφθεί και να κάνει συναυλίες και στα 28 κράτη-μέλη της Ευρώπης. Και η Κύπρος είναι η πρώτη τελευταία. Μετά που θα τελειώσει με την εδώ τέλος πάντων συναυλία της, θα μεταβεί στη Σλοβενία, όπου νομίζω δίνεται η τελευταία συναυλία, δηλαδή εκεί κλείνει τους τα 28 χρόνια. Επίσης έχουμε μια εκπληκτική πρόταση για 2 πιάνα με τους Μαρτίνο Τιρίμο και την Νατσούκο Καβακάμι από την Ιαπωνία, και η οποία θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του σπουδαίου Κύπριου συνθέτη και πιανίστα Νικόλα Οικονόμου, τον οποίον χάσαμε πάρα πάρα πολύ νωρίς. Φέτος κλείνουν 25 χρόνια από το θάνατό του, και ένα μεγάλο μέρος του ρεσιτάλ θα είναι με έργα τα οποία έχει υπογράψει με τον δικό του τρόπο ο Νικόλας Οικονόμου. Θα μπούμε περισσότερες λεπτομέρειες βεβαίως και στη δημοσιογραφική, για να μην τα αποκαλύψουμε όλα βεβαίως, από τώρα. Ναι, για, ναι. Για να μείνει και κάποιον ενδιαφέρον για το κοινό. Για τη δημοσιογραφική, έτσι. Λοιπόν, και φεύγοντας από την κλασική μουσική, πάμε σε jazz, που για μένα είναι κλασική μουσική. Και θα φιλοξενήσουμε το κουαρτέτο του Ιωάννου και του Βαφέα, που θα φιλοξενήσει το διεθνούς φήμης σαξοφωνίστα Grant Stewart από τον Καναδά, σε ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ελκυστικό. Μετά έχουμε την ομάδα με τις παιδικές παραστάσεις, πάλι φιλοξενούμε μια μεγάλη παραγωγή από την Ελλάδα, από την Αθήνα, με την Κάρμεν Ρουγκέρι. Είναι δική της διασκευή του γνωστού παραμυθιού των αδελφών Γκριμ, Hänsel και Gretel, και σε δική της διασκευή. Γιατί λέω έπρεπε να γίνει διασκευή, είναι ένα παραμύθι το οποίο είναι λίγο τρομακτικό, γι' αυτό έγινε μια διασκευή η οποία πραγματικά είναι πολύ φιλική για τις τρυφερές ηλικίες. Μάλιστα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με την Τενεκεδούπολη, που θα είναι μια παραγωγή με Κύπριους συντελεστές, με την Ειρήνη Αντρονίκου, τον Άντωνη Παπά, Μιχαήλ Λίβη Νικολαίδου και άλλους, που είναι η γνωστή Τενεκεδούπολη της Ευγενίας Φακίνου. Μια θρυλική
θεατρική αντικείμενο θέατρο λέγεται, γιατί έπαιξε πάρα πολύ ως θέατρο με αντικείμενα, ενώ mm-hmm. στην περίπτωση της φετινής παραγωγής που θα παρουσιάσει η Ειρήνη Ανδρονίκου και η παρέα της, θα είναι συνδυασμός θέατρου αντικειμένων και πραγματικού θέατρου, ενώ με ηθοποιούς στη σκηνή. Και για το κοινό έχουμε δύο παραστάσεις, δύο ανοιχτές, δεν έχει εισιτήριο. Η μία ονομάζεται Ηχό, είναι από την ομάδα Join the Dots με τη Μαριλένα Κυριάκου και την Γιορτζίνα Τάτση και κάποιους άλλους. Είναι θέατρο, είναι διαδραστικό περιπατητικό θέατρο για παιδιά και θα γίνει σε ένα πολύ ωραίο υπαίθριο χώρο, θα τον ανακοινώσουμε αργότερα μαζί με όλες μας τις άλλες λεπτομέρειες, και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση που έχει να κάνει και με την αυτογνωσία. Μέσα από την ηχό, δηλαδή εκεί που ακούς τη φωνή σου, αρχίζεις και ανακαλύπτεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Αυτή είναι, mm-hmm. αυτό είναι το κόνσεπτ περίπου. Και τελειώνουμε με την μουσική παράσταση Σινέ Ακόρτς, με το κιθαριστικό σύνολο Ακόρτς, και είναι μια αναφορά στη μουσική από τον παγκόσμιο κινηματογράφο με γνωστές μελωδίες που καθιερώθηκαν μέσα από την επένδυση, τη μουσική επένδυση κάποιων κινηματογραφικών ταινιών. Αυτά σε γενικές γραμμές. 10 παραγωγές, 35 συνολικά παραστάσεις. Μάλιστα. Από πότε μέχρι πότε έχουμε πει? Ξεκινάμε 1η Σεπτεμβρίου. 1η Σεπτεμβρίου ακριβώς. Και εδώ θα αποκαλύψω κάτι και θα πω ότι ξεκινάμε με την Royal Concert και Pau Orchestra στο Κούριο. Πολύ ωραία. Για μία και μοναδική. Θα είναι μία συναυλία. Μία και μοναδική συναυλία, και όποιος προλάβει, πρόλαβε. Οπωσδήποτε. Γιατί είναι μια ορχήστρα που για να τη δεις στο εξωτερικό πληρώνεις πάνω από 100 ευρώ. Εμείς τα εισιτήρια μας επιμένουμε να τα διαθέτουμε στην τιμή των 10 και 5 για συνταξιούχους, παιδιά. Δεν ήταν δυνατόν να κάνουν περισσότερες από μία. Έτσι ήταν δύσκολο. Αδύνατον. Δεν το επέτρεπε το πρόγραμμά τους. Έχουν υποβληθεί πάρα πολλές προτάσεις από ό,τι βλέπω. Και ναι. Ήταν εύκολη η επιλογή? Καθόλου. Είστε ικανοποιημένος? Έχετε διαλέξει τα καλύτερα ή θα θέλατε να συμπεριληφθούν και άλλα σε αυτό? Κοιτάξτε, το φεστιβάλ δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι για τίποτα, και να σας εξηγήσω γιατί. Μέσα στις 92 προτάσεις, όταν έχεις να επιλέξεις 10, είναι φυσικό ότι το κάνεις μέσα από μια διαδικασία η οποία είναι και ψυχοφθόρα, γιατί ως καλλιτέχνης που είμαι και εγώ, έχω τις ευαισθησίες των καλλιτεχνών καλά εμπεδωμένες μέσα μου, και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να λες όχι σε κάτι το οποίο είναι όντως πολύ καλό. Μάλιστα. Αλλά όταν κάνεις ένα πρόγραμμα και να το απορρίπτεις για κάτι άλλο που το κρίνεις καλύτερο, το κάτω, κρίνεις από καλύτερο κάτω από κάποια κριτήρια. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα σε ό,τι αφορά το φεστιβάλ. Το οργανωτικό, το να οργανώσω, να συντονίσω, να προβάλλω, να διαφημίσω, όλα αυτά για μένα είναι όχι ρουτίνα, αλλά κάτι το οποίο γίνεται γιατί άμα ξέρεις, άμα έχεις το know-how μπορείς να το κάνεις. Θα χώραγαν πάντως μια-δυο παραγωγές ακόμα? Όχι, δεν έχουμε, έχουμε την οικονομική δύναμη. Δηλαδή μιλάμε ότι τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός του φεστιβάλ είναι και χαμηλότερος. Δηλαδή μετά την δραστική μείωση στο 50% του προϋπολογισμού του 2012, έγινε το 2013. Ήταν και η κρίση τότε. Ήταν η κρίση και ήταν κατανοητό. Όμως από το 2013 μέχρι σήμερα έχουν αφαιρεθεί άλλες 112.000. Η κρίση συνεχίζεται τότε. Σημαίνει στον πολιτισμό εξάπαντος συνεχίζεται. Όλοι το ίδιο παράπονο έχουν, Γιώργο. Μα είναι δεν έχουν χρήματα. Πραγματικά. Αλλά δημιουργούν. Το φεστιβάλ, βέβαια, έχει. Πόση σημασία δίδεται σε αυτό το φεστιβάλ Κυπρία και. Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε ότι είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ. Τι προσδοκίες έχετε? Ναι. Οι προσδοκίες μας είναι πραγματικά πρώτα να προσφέρουμε ποιοτική ψυχαγωγία στο κυπριακό κοινό. Γι' αυτό και πάντα προσπαθούμε να έχουμε το δυνατόν καλύτερο πρόγραμμα. Και ποικιλία, έτσι. Είναι το κρατικό φεστιβάλ όμως. Είναι το κρατικό φεστιβάλ. Εκτός από το budget που όπως μας είπε και ο κύριος Παρασκευάς, υπάρχουν μια διάθεση να αυξηθεί. Ελπίζουμε να το δούμε και στην πράξη. Υπάρχει και το θεσμικό ζήτημα του φεστιβάλ, δηλαδή να ξεχρονιστεί και θεσμικά, να δοθεί μεγαλύτερη ελευθερία στον καλλιτεχνικό διευθυντή, εσάς ή οποιονδήποτε. Στον οποίο θα είναι, καλλιτεχνικό, ναι, βεβαίως, διευθυντή, ναι, βέβαια. Για να μπορεί να κάνει το πρόγραμμα κατά τη δική του σκέψη μόνο και όχι να περιορίζεται από
τα, κάποια κριτήρια που είναι. Ναι, αυτό είναι το ένα σκέλος. Οπωσδήποτε ο καλλιτεχνικός διευθυντής πρέπει να ελευθερωθεί από τις οποιασδήποτε διαδικασίες οι οποίες δεν του επιτρέπουν να κινηθεί εντελώς ελεύθερα. Και οπωσδήποτε θα πρέπει σε κάποια φάση ο όποιος καλλιτεχνικός διευθυντής, γιατί εγώ δεν θα είμαι εκεί, ΕΣΑΗ, θα να μπορεί ακόμα και να επιλέξει προτάσεις οι οποίες δεν έχουν καν υποβληθεί ή δεν έχει τέλος πάντων εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Γιατί κρίνει ότι είναι μια παραγωγή τέτοια η οποία οπωσδήποτε πρέπει να παρουσιαστεί και στην Κύπρο στο πλαίσιο ενός τέτοιου φεστιβάλ αυτού του εύρους και και αυτή τη ιστορία. Να κυνηγήσει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα. Το δεύτερο είναι το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί το ίδιο το φεστιβάλ. Το οποίο αυτή τη στιγμή είναι μια προέκταση των δραστηριοτήτων των πολιτιστικών υπηρεσιών. Με τις όποιες δυσκολίες μπορεί να έχει μια τέτοια κατάσταση σε σχέση με χίλια δυο πράγματα. Και το κυριότερο στο να μπορέσει να κάνει καθαρές πράξεις και συμφωνίες με όσους θα μετέχουν στο φεστιβάλ, ώστε να μην είναι απλά μια χορηγία αλλά να είναι αγορά του συνόλου της παράστασης, και το φεστιβάλ να μπορεί να εισπράττει τα έσοδα από τα εισιτήρια και από χορηγούς και λοιπά, και να μπορεί να τα διαχειρίζεται, γιατί αυτή τη στιγμή το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί το φεστιβάλ δεν του επιτρέπει να κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν είναι καν νόμιμο να κάνει κάτι τέτοιο. Λέγοντας ΕΣΑΗ, πώς βλέπετε το μέλλον του φεστιβάλ? Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το φεστιβάλ πρέπει να γίνει ένα ανεξάρτητο ίδρυμα, να έχει μια δική του δομή, να καθιερωθεί ως θεσμός. Διοικητικό συμβούλιο ίσως. Εγώ δεν είμαι και πολύ υπέρ το διοικητικό συμβούλιο. Όχι. Βεβαίως τα διοικητικά συμβούλια ακούγονται ως ένας πολύ δημοκρατικός θεσμός. Εντάξει, αλλά ο καθένας θέλει να έχει το δημοκρατικό. Δημοκρατία. Ναι, ο καθένας που είναι μέλος συμβουλίου θέλει να έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να επιβάλλει την άποψη του. Οπότε καταλαβαίνετε. Δεν είναι μόνο στο θέατρο αυτό. Όχι, βεβαίως, παντού. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που λέω είναι ότι πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί θεσμικά, πρέπει να έχει μια αυτονομία, να έχει ένα δικό του προϋπολογισμό, και έχετε υπόψη σας ότι άπαξ και ένα τέτοιο φεστιβάλ όπως είναι τα Κύπρια, αν εξαρτητοποιηθούν, θα μπορούν να εκταμιεύουν και κάποια κονδύλια από προγράμματα της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί είναι προέκταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και δεν μπορεί να εκταμιεύσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τέτοια κονδύλια. Είναι η έκτη, νομίζω, χρονιά που φέτος που είστε. Είναι η έκτη χρονιά και που είμαι. Και ήταν ουσιαστικά κάπως μεταβατική αυτή, γιατί είστε ουσιαστικά ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής σε αυτό το καθεστώς. Ακριβώς, ναι. Και ίσως είδατε κάποια πράγματα που έχω διαπιστώσει, τα έχω αναφέρει κατ' επανάληψη στον ετήσιο απολογισμό που κάνω όταν τελειώνω και παραδίδω. Θέλετε να μας πείτε έτσι δύο-τρία πράγματα και μας που μπορείτε να μας πείτε δημόσια? Μα τα βασικά τα είπαμε. Το βασικότερο είναι αυτό που είχαμε πει προηγουμένως. Είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής και οι δυνατότητες του να αποφασίζει χωρίς επηρεασμό από κάποιες εσωτερικές διαδικασίες, η ανεξαρτητοποίηση του θεσμού δημιουργώντας μια ξεχωριστή νομική οντότητα, ίσως κατά το πρότυπο της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. Δεν είμαι σίγουρος ότι χρειάζεται διοικητικό συμβούλιο, αλλά αν η δομή είναι τέτοια και η νομοθεσία είναι τέτοια που δεν μπορεί να που μην το είναι, ναι, που το επιβάλλει, θα πρέπει κάποια στιγμή στην Κύπρο να βρούμε έναν τρόπο να καθορίσουμε ποιες είναι οι εξουσίες, ποιος είναι ο ρόλος ενός διοικητικού συμβουλίου, και να μην μπούμε στην διαδικασία που συμβαίνει με τη Βουλή και με την κυβέρνηση. Mm-hmm. Που έρχεται η Βουλή και επιβάλλει και γίνεται, ας το πούμε, κυβερνόσα Βουλή, αυτό που λέμε. Δηλαδή πρέπει κάπου οι εξουσίες να έχουν σαφείς εντολές και να μην μπορεί μια... Διαχωρισμό εξουσίας και... Πώς βλέπετε, υπήρχε μια σκέψη παλιότερα, δεν ξέρω σε ποιο στάδιο βρίσκεται τώρα, να ενοποιηθούν τα φεστιβάλ, δηλαδή και τα Κύπρια και το Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ, το φεστιβάλ χορού, σύγχρονου χορού που γίνεται, και ίσως και, δεν ξέρω, και πλατφόρμα, όλα τα και όλα αυτά αρχαίο, που ανήκουν. Και αρχαίο δράματος, και το βέβαια. Αρχαίου δράματος. Ναι, αυτό μπορούσε έχει να ακουστεί. Έχει, πιστεύετε, ένα μοντέλο με έναν καλλιτεχνικό διευθυντή, ας πούμε? Και ναι και όχι. Ίσως οργανωτικά να μπορεί να είναι κάτω από μία σκεπή, αλλά επειδή είναι διαφορετική
διαφορετική η φύση, διαφορετικός ο στόχος του κάθε ενός φεστιβάλ, ίσως να μπορούσε να διαχωριστεί έχοντας διαφορετικούς υπεύθυνους ή τουλάχιστον σε εκείνα τα οποία είναι πολύ εξειδικευμένα, όπως είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού. Εκεί είναι ένα πολύ εξειδικευμένο θέμα που πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι κάποιος ο οποίος είναι μέσα, έχει βγει μέσα από την οικογένεια του χορού. Αλλά σαν το Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος και το Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια, ναι, θα μπορούσαν να είναι κάτω από την ίδια καλλιτεχνική διεύθυνση, γιατί δεν συμπίπτουν χρονικά, δεν, και είναι ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να χειριστεί ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να καλύψει το Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια, μπορεί να καλύψει και εκείνες τις ανάγκες. Πάντως, να επιστρέψουμε στο θέμα του προϋπολογισμού. Ναι, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Για ποιο λόγο να μειώνουν όσο πάει το budget από τη στιγμή που υποτίθεται ότι έχουμε βγει από την κρίση και εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους είχαν ψαλιδίσει σε σημείο, τολμώ να πω, εξευτελιστικό τον προϋπολογισμό κάποτε. Κοιτάξτε, εφόσον θέλουμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ μεγάλο, με παραγωγές σημαντικές, γιατί αυτό είναι το κρατικό μας φεστιβάλ. Πρέπει να είναι το σημαντικότερο κατεχνική διοργάνωση. Είναι μια λυπηρή διαπίστωση αυτή η διαρκώς μικρότερη και μικρότερη χορηγία προς το φεστιβάλ. Οι προσπάθειες από μέρους των πολιτιστικών υπηρεσιών για αύξηση του κονδυλίου καταβάλλονται κάθε χρόνο, αλλά πότε το Υπουργείο Οικονομικό, πότε η Βουλή κάνουν κάποιες περικοπές και καταλήγουμε σε κατάσταση που είμαστε σήμερα. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να απαντήσω, είναι κάτι το οποίο δεν χειρίζομαι ως καλλιτεχνικός διευθυντής. Εγώ κάνω διαπιστώσεις, κάνω εισηγήσεις. Όσο να είναι, τα χέρια σας είναι δεμένα όμως. Και από ένα σημείο και μετά, όταν έρχεται και σου λέει το Υπουργείο ότι φέτος ο προϋπολογισμός είναι 438.000 και με αυτές τις 438.000 πρέπει να χωρέσουν όλα. Και όταν λέμε όλα, τι εννοούμε? Είναι οι χορηγίες στις παραγωγές, είναι τα ενίκια των θεάτρων, είναι η διαφήμιση, είναι τα έξοδα του καλλιτεχνικού διευθυντή, είναι άλλα έξοδα που τρέχουν παράλληλα με όλες αυτές τις δράσεις, είναι τα εκτυπωτικά, είναι οι μεταφράσεις, είναι η διανομή φυλαδίων ή ο τεχνικός εξοπλισμός για κάποιες εξειδικευμένες παραγωγές. Καταλαβαίνετε ότι μιλούμε για έναν. Άρα μειώνεται ακόμη περισσότερο. Δεν είναι 400, δηλαδή, πολύ όχι. Λιγότερο. Όχι, κάποιος που ακούει αυτό το ποσό το βρίσκει μεγάλο. Κοιτάξτε, για να σας πω ότι οι 10 αυτές παραγωγές επιχορηγούνται συνολικά με ένα ποσό 259.000 ευρώ. Μάλιστα. 259.000. Τα άλλα όλα αναγκαία τρέχουν τα έξοδα. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να λειτουργήσει το φεστιβάλ. Να ρωτήσω, είχε γίνει, αν θυμάμαι, πριν 2 χρόνια μια προσπάθεια έτσι, να επεκταθεί και σε άλλους χώρους το φεστιβάλ. Φέτος πάμε και για σκέψεις. Δηλαδή θυμάμαι, είχε πάει και στο Δάλι και σε κάποια άλλα θέατρα, έτσι, για να δει και λίγο ο κόσμος. Ναι. Εκτός των κέντρων. Καταβάλλεται πάντα προσπάθεια να καλύπτουμε γεωγραφικά ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της Ελεύθερης Κύπρου, και φέτος θα παρουσιαστούμε σε όλες τις πόλεις και ακόμα και στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου. Ναι, ποιο χώρο? Στην Αγία Νάπα θα είναι φέτος. Όμως δεν είναι πάντα δυνατόν να γίνεται αυτό, γιατί εξαρτάται από τη φύση των ίδιων των παραγωγών. Ειδικά φέτος, ας πούμε, αν εξαιρέσετε την παραγωγή της Royal Concert Gebouw Orchestra που θα παίξει στο Κούριον, όλες οι άλλες θα παίξουν σε κλειστά θέατρα. Άρα δηλαδή η ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου που δεν έχει την αναγκαία υποδομή για να φιλοξενήσει, ούτε και το Δάλι που αναφέρατε προηγουμένως. Αλλά έχουμε την Πάφο τώρα στο ανακαινισμένο Μαρκίδιο Θέατρο, που επιτέλους θα μπορούμε να επισκεπτούμε την Πάφο και με παραγωγές οι οποίες θέλουν και απαιτούν κλειστό θέατρο. Από απόψε ως υποδομών είστε ικανοποιημένος γενικά? Όχι σε όλα τα θέατρα. Καταλαβαίνετε ότι τα θέατρα που έχουν τελειώσει πρόσφατα, όπως είναι το Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο της Λεμεσού ή το Ριάλτο, το οποίο έχει γίνει σχετικά πρόσφατα και είχε και μια διαρκή σωστή συντήρηση ως χώρος, ή το νέο θέατρο του Θόκα, αυτά έχουν βεβαίως ένα πολύ καλύτερο εξοπλισμό από τα άλλα θέατρα, και
γίνονται αναγκαστικά κάποιες προσαρμογές και από τους παραγωγούς και από εμάς, ώστε να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε με ένα ποιοτικό αποτέλεσμα τέτοιο που να μην αφήνει να φανεί ή οποιαδήποτε τεχνική έλλειψη που μπορεί να υπάρχει σε κάποιο από τα θέατρα που μας φιλοξενούν. Θα αξιοποιήσετε το ΘΟΚ φέτος, θα υπάρξει κάποια συνεργασία? Θα υπάρξει και στο ΘΟΚ, ναι. Δύο παραγωγές μας θα φιλοξενηθούν στους χώρους του νέου οικείματος του ΘΟΚ. Να μην πούμε ακόμα. Όχι, όχι, όχι. Αυτά θα τα πούμε αργότερα. Στη δημοσιογραφική διάσκεψη. Ίσως θα βοηθούσε αν γινόταν και εκείνο το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, που οποίο ακόμα είναι. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι το 2019 θα λειτουργήσει. Ναι, ναι, ναι. Άρα του χρόνου θα φιλοξενήσει, είμαι σίγουρος, αρκετές παραγωγές από το Φεστιβάλ Κύπρια, χωρίς να γνωρίζω αν θα είμαι εγώ εκεί ή αν δεν θα είμαι. Προβληματίζουμε πάντως αν θα δηλώσω από τι ενδιαφέρον. Ναι, να αλλάξουν κάποια δεδομένα. Δεν είναι ότι δεν μου αρέσει, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ το βλέπω σαν πρόκληση αυτό. Mm-hmm. Απλά πρέπει να αλλάξουν κάποια δεδομένα για να νιώθει κάποιος, είτε εγώ είτε οποιοδήποτε άλλος, ότι μπορεί να επιτελέσει έργο και να πάρει παρακάτω το θεσμό. Γιατί κάναμε καινοτομίες, αλλάξαμε πράγματα μέσα στα τελευταία 6 χρόνια. Αλλά είναι αποσπασματικά. Εδώ μιλάμε ότι πρέπει να γίνουν μεγάλες έως και ανατρεπτικές τομές σε κάποια πράγματα. Άρα κρατάμε το ότι αρχίζει από το Κούριο. Θα τα επαναλάβουμε για όσους δεν άκουσαν. Ναι, και θα τελειώσουμε στις 9 Οκτωβρίου. Με κάτι που το κρατάμε μυστικό, έτσι. Αφήσουμε και κάτι για μετά. Πείτε μας τώρα, μας αφήσατε έτσι στην άκρη του. Αν σας πω ότι δεν θυμάμαι τώρα, δεν είναι τρελό. 9 Οκτωβρίου, 1η Σεπτεμβρίου. Είναι 35 παραστάσεις και πάμε στη συνέχεια. Ναι. Θα έχει και άλλες παραγωγές ανοιχτούς χώρους ή θα είναι μόνο αυτή στο Κούριο? Όχι, είναι στο Κούριο και οι δύο που είναι ανοιχτές στο κοινό θα είναι σε υπαίθριους χώρους. Ναι. Να ευχαριστήσουμε. Έχεις άλλη ερώτηση, Γιώργο, ή να αποχαιρετήσουμε? Μπορώ να ρωτήσουμε πολλά. Έχω τον κύριο Βαρτζίλη τώρα εδώ. Έχεις ακόμη 4 λεπτά. Εντάξει, το βήμα έμεινε μετέωρο, πάντα πιστεύαμε. Θέλω να πω, η φιλοσοφία του φεστιβάλ είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει από μια χρονιά στην άλλη. Δηλαδή, περιμένετε απλώς μια μικρή ένδειξη από το νέο υπουργό ή από τις πολιτιστικές υπηρεσίες, ή απλά ότι μπορεί να αλλάξει κάτι ή να γίνει άμεσα κάποια τομή? Τι θες να αλλάξει? Θα συζητάμε τόση ώρα. Να ενισχυθεί και οικονομικά. Να πούμε και οικονομικά, αλλά κυρίως θεσμικά. Να πούμε επιγραμματικά. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια είναι ένα φεστιβάλ παραστατικών τεχνών. Άρα, ό,τι είναι παράσταση, είτε λέγεται όπερα, είτε είναι χορός, είτε είναι θέατρο, είτε είναι μουσική, όλα αυτά είναι παραστατικές τέχνες και χωράνε στο φεστιβάλ. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, θα φιλοξενούμε αυτού του είδους τις παραγωγές. Το ουσιαστικό είναι το θεσμικό πλαίσιο και οι διευρυμένες, σε εισαγωγικά, εξουσίες που πρέπει να δοθούν στον όποιο καλλιτεχνικό διευθυντή, ώστε να συνάδουμε και με το σκεπτικό του τι σημαίνει καλλιτεχνικός διευθυντής. Δεν λέω ότι, ότι νιώθω περιορισμένος. Πρέπει να πω ότι έχω μια άριστη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μέσα στις πολιτιστικές υπηρεσίες. Απλά αυτές οι διαδικασίες, τις οποίες περνάς από την γνωμοδοτική επιτροπή, θα πάει η Γενική Διευθύντρια, θα πάει στον Υπουργό να έρθουν εγκρίσεις κλπ. Είναι και χρονοβόρες. Και ο χρόνος είναι πολύ εισαγωγικά χρήμα. Είναι ειδικά, όταν λείπει το χρήμα. Ακριβώς. Ναι. Αυτά, Άντρη, νομίζω με τον κύριο Παρτζή είμαστε πολύ τα ικανοποιημένοι. Βεβαίως, έχουμε ακούσει τα περισσότερα. Το φετινό φεστιβάλ να αποδειχτεί να σημαδοτοποιήσει μια νέα εποχή. Να ξεπεράσει τις προσδοκίες και να. Να πούμε ότι ας ευχηθούμε ότι με τη φετινή διοργάνωση κλείνει ένας κύκλος και του χρόνου με σοβαρές αποφάσεις που θα ληφθούν από μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και των πολιτιστικών θα ανοίξει το δρόμο για αυτές τις κάπως δραστικές έως ανατρεπτικές αλλαγές που νομίζω ότι αξίζουν σε ένα θεσμό ο οποίος έχει περάσει τα 25 χρόνια ζωής. Ναι, 25 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή παρουσία σας. Παρακαλώ, καλή επιτυχία.